Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας κάλεσε στην αγάπη Του για να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Μια αγάπη ανεκδίγητη, ανεκλάλητη που ούτε κατά νου είχαμε ποτέ μας, αδελφοί, να γνωρίσουμε την αγάπη του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας πήρε από τον κόσμο και από το σκοτάδι και μας οδηγεί στη στενή οδό για να καταλήξουμε στην αιώνια ζωή, στη θύρα την αιώνια. Εάν εισέλθει κάποιος, λέει, διεμού, θα βρει βοσκή, και θα εισέλθει και θα εξέλθει και θα βρει βοσκή. Η θύρα είναι ανοιχτή, η οδός είναι στενή. Λίγοι, λέει, βρίσκουν αυτοί, γιατί δεν έχουν ειλικρίνεια, δεν υπάρχει στους ανθρώπους. Η πονηριά τους τους βγάζει έξω από το δρόμο. Ο ειλικρινής όμως, που του αρέσει και αγαπάει την αλήθεια, αυτός αγαπάει και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπάει την αλήθεια και δεν αγαπάει τη δικαιοσύνη. Αν είναι άδικος δηλαδή, δεν αγαπάει την αλήθεια. Είναι πονηρός. Και αυτά θέλει ο Θεός, αδελφοί, να τα βγάλουμε από την καρδιά μας. Ό,τι ξένο στοιχείο υπάρχει μέσα μας, μπορεί να δίνουμε τόπο στον εχθρό με αυτά τα ξένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να εμποδίζουμε το διάβα μας. Ας διαβάσουμε τώρα στους αριθμούς, αδελφοί, στη 144 σελίδα. 144 σελίδα, αριθμοί. Θα διαβάσω από πάνω, από το 35 εδάφιο, και θα μπούμε στο άλλο κεφάλαιο να το διαβάσουμε όλο. Και ανεχώρησε ο λαός από Κιβρόθ Αταάβα εις Ασυρόθ, και έμεινε εις Ασυρόθ. Και ελάλησε η Μαριάμ και ο Αρών εναντίον του Μωυσέως ένεκα της Αιθιοποίησης την οποία ανέλαβε, διότι γυναίκα Αιθιόπης ανέλαβε. Και είπαν, μήπως προς τον Μωυσή μόνο ελάλησε ο Κύριος, δεν ελάλησε και προς εμάς? Και ήκουσε τούτο ο Κύριος. Και ο άνθρωπος ο Μωυσής ήτο πραείς σφόδρα υπέρ πάντα στους ανθρώπους τους επί της γης. Και είπε Κύριος, παρευθείς προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών και προς τη Μαριάμ, εξέλθετε εσείς οι τρεις προς τη σκηνή του μαρτυρίου. Και εξήλθουν οι τρεις. Και κατέβει ο Κύριος εν στήλων εφέλης και εστάθη στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και εκάλεσε τον Ααρών και την Μαριάμ και εξήλθον αμφότεροι. Και είπε, ακούσατε τώρα τους λόγους μου. Εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος διοπτασίας θέλω γνωριστεί εις αυτόν. Καθύπνων θέλω λαλήσει προς αυτόν. Δεν είναι ούτως περί του θεράποντος μου Μωυσέως, εν όλο το οίκο μου ούτως είναι πιστός. Στόμα προς στόμα θέλω λαλή προς αυτόν, και φανερός και ουχή διενυγμάτων, και το πρόσωπον του Κυρίου θέλει βλέπει. Γιατί λοιπόν δεν εφοβήθητε να λαλήσετε εναντίον του θεράποντος μου Μωυσέως? Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά αυτόν και ανεχώρησε. Και η νεφέλη απεμακρύνθη από τη σκηνή, και ειδού η Μαριάμ έγινε λεπρά ως χιόν, και είδε ο Ααρών τη Μαριάμ και ειδού το λεπρά. Και είπε ο Ααρών προς τον Μωυσήν, δέομαι Κύριέ μου, μη επιθέσεις την αμαρτίαν εφημάς, επειδή επράξαμε ανοήτως και επειδή μαρτήσαμεν. Ας μη είναι αυτή ως έκτρωμα του οποίου είναι φαγωμένο το ίμιση της αρκός, ότε εξέρχεται εκ της μήτρας της μητρός αυτού. Και ευόησε ο Μωυσής προς τον Κύριον λέγον, δέομαι Θεέ, η άτρευσον αυτήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, εάν ο πατήρ αυτής μόνο έπτυε στο πρόσωπο αυτής, δεν ήθελε είστε κατησχημένοι 7 ημέρες, ας αποχωριστεί 7 ημέρες από του στρατοπέδου και μετά ταύτα ας επιστρέψει. Και απεχωρίστη η Μαριάμ από του στρατοπέδου 7 ημέρες, και ο λαός δεν εσηκώθη εωσού επέστρεψε η Μαριάμ.
και μετά ταύτα εσηκώθη ο λαός από Ασυρώθ και στρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Φαράν. Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μία πορεία, αδελφοί, την οποία πορεία την έχουμε κι εμείς. Αυτή η πορεία εδώ του λαού Ισραήλ έχουν ξεκινήσει από την Αίγυπτο για να πάνε στη γη της Επαγγελίας. Εμείς παρομοίως έχουμε ξεκινήσει από τον κόσμο που ήμασταν, την αμαρτία, τη διαφθορά, και μας κάλεσε ο Κύριος για να μας πάει στην ουράνια πολιτεία, στην οποία μας περιμένει ο ουρανός. Οι άγγελοι εκεί ετοιμάζονται τα τραπέζια, όλα σχεδόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει τώρα, αδελφοί, να ακουστεί το σάλπιγμα του Κυρίου για να μπούμε στον ουρανό. Όμως ο Κύριος δεν θέλει να χαθεί κάποιος. Μπορεί να είναι όλα έτοιμα. Στη γη όμως, στην καρδιά μας, είναι όλα έτοιμα. Και ο Κύριος εργάζεται. Και λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν μας εγκαταλείπει ο Κύριος. Θέλει να μας τελειοποιήσει. Και κάθε φορά που γίνεται διάβα πνευματικό στη ζωή μας, υπάρχει πνευματική αύξηση. Ό,τι και αν επιτρέπει ο Κύριος, να ξέρουμε στη ζωή μας ότι θα κάνει την έκβαση εφόσον εμείς συνεργαστούμε μαζί Του. Και εφόσον μετανοούμε κιόλας, γιατί άμα φταίμε σε κάτι και εμποδίζουμε εμείς οι ίδιοι το δρόμο αυτό, την πορεία μας, και σταματάει η πορεία μας, οφείλουμε να μετανοήσουμε για να μπορέσουμε να βαδίσουμε μέσα σε αυτό το δρόμο που μας κάλεσε ο Κύριος. Εδώ ο λαός Ισραήλ ανεχώρησαν από Κιβρώθα Ταβά. Και αφού ανεχώρησαν από εκεί, πήγανε στην Ασυρώθ και έμειναν στην Ασυρώθ. Και πρέπει να μείνουν εκεί για να διεκπεραιωθούν κάποιες υποθέσεις. Κάτι υπάρχει μες στην καρδιά που πρέπει να φύγει. Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, να ξέρεις, θα μείνεις για λίγο στάσιμος. Μα έχω τα αιτήματά μου, τα προβλήματά μου, δεν απαντάει ο Κύριος. Εδώ πρόκειται για θέμα ζωής και θανάτου. Καμιά φορά ο Θεός ασχολείται με κάτι άλλο. Ενώ εμείς οι φτωχοί ασχολιόμαστε με τα μάτια πράγματα και παγιδευόμαστε. Ξέρετε, οι κυνηγοί που πιάνουν τους πιθήκους στη ζούγκλα βάζανε φιστίκια μέσα στην κουφάλα του δέντρου. Η κουφάλα ήταν μικρή όμως και χώρα για να μπει το χέρι, αλλά όταν είναι γροθιά δεν βγαίνει, και βάζανε φιστίκια μέσα. Πήγαινε ο πίθηκος, έπιανε τα φιστίκια με τη κούφτα του και τράβαγε. Δεν μπορεί για να φύγει. Πού είχε παγιδευτεί? Από τη κούφτα του που κράταγε τα φιστίκια. Αν δεν τα άφηνε τα φιστίκια, ήταν πολύτιμα για αυτόν. Και τον πιάνανε μετά και τον έβαζαν στο κλουβί. Αδελφοί, έτσι μας παγιδεύει πολλές φορές ο διάβολος, η απατηλή μας η καρδιά, για μάταια πράγματα σταματάμε την πορεία μας και υπάρχει κίνδυνος και να εχμαλωτιστούμε, και ο Θεός δεν το θέλει. Ο Θεός θέλει να προχωρήσουμε ελεύθεροι. Ο Θεός μας ελευθέρωσε, ο Χριστός με το αίμα Του μας έπλυνε, πέθανε για μας επάνω στο Σταυρό, μας αγόρασε με το αίμα Του και μας έκανε ελεύθερους. Ελεύθεροι όμως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπακούν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτοί που παραβαίνουν το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι ελεύθεροι. Και μερικές φορές η καρδιά έχει κάποιες σκέψεις, κάποια θέματα, τα οποία ο Θεός θέλει να τα βγάλει, να βγουν στην επιφάνεια, να δω τον εαυτό μου, να δω την καρδιά μου, να δω μήπως υπάρχει μέσα μου ρίζα πικρίας, μήπως υπάρχει μέσα μου κάποιο φρόνημα της σάρκας, μήπως υπάρχει μέσα μου κάποια επιθυμία κακή, μήπως υπάρχει μέσα μου κόσμος, πού ζω. Τα πρόβατα του Κυρίου βόσκουνε στο λιβάδι του Κυρίου. Αυτή είναι η χαρά τους. Να πάνε στην εκκλησία, να ακούσουν το λόγο, να πάνε στην προσευχή, να ακούσουν κηρύγματα, και τώρα με την τεχνολογία ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι δύσκολη καιρή και ο Θεός μας διευκολύνει ακόμα και με αυτό, αδελφοί. Να μπορούμε να ακούσουμε κήρυγμα όπου και να είμαστε. Στο αυτοκίνητο μπορούμε να ακούμε. Με το ίντερνετ, στο σπίτι μπορούμε να ακούμε κήρυγμα. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, και να μην βλέπουμε πράγματα του κόσμου και γεμίζουμε την καρδιά μας και ταΐζουμε
αυτά τα ξένα στοιχεία που δεν αρέσουν στο Θεό. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να τα θρέφουμε αυτά, να τα καλλιεργούμε. Καλά το λέω εγώ. Έχω δίκιο εγώ. Αδελφοί, δίκιο δεν έχει κανείς. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Εμείς υπακούοντας στον Ιησού Χριστό, τότε γινόμαστε δίκαιοι. Υπακούοντας στον Άγιο Ιησού Χριστό, στον Άγιο Θεό μας, γινόμαστε Άγιοι. Αν δεν υπακούμε σε κάποιο θέμα, Άγιοι δεν είμαστε. Ούτε γινόμαστε. Και υπάρχει κίνδυνος να παλινδρομήσουμε, να χειροτερέψουμε. Και βλέπουμε στο διάβα των αιώνων, αδελφοί, και η Εκκλησία, λέω στα βάθη των αιώνων, επί Βυζαντινών ετών, η Εκκλησία έχασε το δρόμο της, έχασε την όρασή της και χειροτέρεψε και πήγανε από το κακό στο χειρότερο. Και να μετά, αφού γινόμαστε κόσμος, να και πολέμη μετά, να και προβλήματα, άλυτα. Αλλά ο λαός του Θεού, αδερφοί, οφείλει να ταινίζει στον Κύριο. Ο Κύριος δεν μας κάλεσε να ταινίζουμε στον κόσμο αυτό, αλλά μας κάλεσε να ταινίζουμε στο πρόσωπό Του. Για να έχουμε νίκες. Γιατί από εκεί έρχεται η δύναμη. Με ένα βλέμμα του Ιησού Χριστού μες στην καρδιά, αποκτάς δύναμη. Αποκτάς παρησία. Αποκτάς κουράγιο να συνεχίσεις το δρόμο σου. Να μην σταματήσεις. Να μην παλιδρομήσεις. Και αυτό θέλει ο Κύριος, να έχουμε συνέχεια μια ανωδική πορεία. Αυτός που άρχισε το καλό έργο, λέει, θα το τελειώσει μέχρι της ημέρας της ελεύσεως αυτού. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει στο 5ο κεφάλαιο του πρώτη επιστολή ότι αφού πάθετε ο λίγον, αυτός να σας ενισχύσει, να σας στηρίξει και να σας θεμελιώσει. Αφού πάθετε ο λίγον, γιατί να το πάθετε? Γιατί το παθαίνουμε? Γιατί είναι τα κατάλοιπα που είναι μέσα στην καρδιά, πρέπει να φύγουνε. Παράδειγμα, άμα δεν έχω πλούτο αγάπης μες στην καρδιά μου, θα έχω φοβίες, αδελφοί. Ξέρετε ότι τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Φοβάμαι, αδελφέ, φοβάμαι μήπως. Να μην φοβάσαι τίποτα. Ένα πράγμα να φοβάσαι, το Θεό να φοβάσαι, να μην παραβείς το λόγο Του. Εάν φοβάσαι το Θεό για να μην παραβαίνεις το λόγο Του, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα άλλο. Είσαι ασφαλής. Και έχουμε ασφάλεια από τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού βρίσκονται τώρα στην Ασυρώθ, θα δούμε τις καρδιές. Γι' αυτό ο Θεός τους σταματάει εκεί, στην Ασυρώθ, να λυθούν κάποια θεματάκια. Η Μαριάμ έχει συλλάβει στην καρδιά της κάποιο θέμα. Είναι η μεγάλη του αδελφή, του Μωυσέως. Και ο Αρών ακόμα μεγάλος αδερφός του είναι. Θα ήταν 3 χρονών ο Αρών όταν γεννήθηκε ο Μωυσής. Τώρα ο μικρός τα έχει κάνει και μαντάρα. Ο μικρός τα έχει κάνει μαντάρα. Και κάνουνε το Χριστό Χριστούλη. Χριστούλη στην αγκαλιά της μαμάς του. Πόσο μεσάνυχτα έχει ο κόσμος. Πόσο μεσάνυχτα να βάλουμε το Θεό στην αγκαλιά του πλάσματος. Ενώ λέει ο Κύριος, εγώ θα σε βαστάσω. Ο Χριστός βαστάζει τους πάντες και τα πάντα. Και τη Μαρία ο Κύριος τη βάσταξε. Στην πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πολλές φορές μεγαλύνεται η καρδιά και μικραίνει ο Χριστός, αδελφοί. Αν μεγαλύνεται ο άνθρωπος, ο Χριστός μικραίνει και χάνουμε την όρασή μας και αρχίζουν θολούρες. Δεν βλέπουμε καλά πνευματικά και λέει ο Κύριος, χρήσε τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Διάβασε μέσα στο Λόγο του Θεού και δέξου το Λόγο του Θεού έτσι όπως είναι, για να σε οδηγήσει ο Λόγος του Θεού και να μην σε οδηγεί άνθρωπος και να μην σε οδηγεί η καρδιά σου. Γιατί αν σε οδηγεί η καρδιά σου, θα σε βγάλει έξω από το δρόμο του Κυρίου. Εάν σε οδηγεί άνθρωπος πάλι, που δεν οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, πάλι κινδυνεύεις θανάσιμα. Γιατί είναι επικατάρατος όποιος επιστηρίζεται σε άνθρωπο και κάνει το βραχίωνα του ανθρώπου στήριγμά του. Είναι σάρκα ο άνθρωπος, του οποίου η πνοή, λέει, είναι στους μυκτήρες του.
λίγο να για λεπτά να του φύγει, να του σταματήσει αναπνοή, πέθανε. Και στηρίζει τον άνθρωπο. Αδερφοί, στον Χριστό θα στηριχτούμε όλοι. Και αυτό που κάνουν οι δούλοι του Θεού, να προωθούν τις ψυχές διαπίστεως να πάνε στην αγκαλιά του Χριστού. Να επιστηριχτούν στο βραχίωνα τον αιώνιο του Ιησού Χριστού, ο οποίος πέθανε για μας. Δεν πέθανε για μας κανένας άλλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Μωυσής εδώ, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη, συμβολικά, είναι ο Μεσίτης. Στην Καινή Διαθήκη ο Μεσίτης είναι ο Χριστός. Ο Μωυσής μεσιτεύει εδώ. Θα πάρει τις διαθήκες, τις πλάκες διαθήκες, θα μιλάει στο λαό, του μιλάει ο Θεός, μιλάει στο λαό. Ο λαός φωνάζει, μη μας μιλάει ο Θεός, φοβούμαστε. Φόβος, γιατί? Και λέει ο Θεός, μην πλησιάσει κανείς το όρος, θα καεί, θα κατατοξευτεί με βέλη, θα θανατωθεί. Γιατί? Γιατί είναι σάρκα, αδελφοί. Και όταν ο άνθρωπος είναι σάρκα, δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Υπάρχουν στόπ. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει με το πνεύμα, να περιπατεί με το πνεύμα για να πλησιάζει το Θεό. Και όταν πηγαίνει στην προσευχή είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Με το πνεύμα μόνο. Με τη σάρκα δεν μπορούμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Μωυσής έχει εκπαιδευτεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι στην έρημο 40 χρόνια. Αλλά είναι 40 χρόνια πριν πάει να τους βγάλει. Είναι στην έρημο. Στην έρημο Μαδιάμε, εκεί με τον Ιωθόρ. Και παντρεύεται και την κόρη του Ιωθόρ, τη Σεπφόρα. Και αφού γίνεται αυτός ο γάμος, κάνει και δύο παιδιά. Αλλά είναι έρημος. Ενώ λέει η Γραφή ότι ήταν δυνατός εν λόγης και έργης. Εν λόγης, δυνατός. Και τώρα δηλώνει, δεν ξέρω να μιλήσω. Του είχε φύγει όλη η σοφία της Αιγύπτου, 40 χρόνια τον εκπαίδευε ο Κύριος να τον αδειάσει από την Αίγυπτο. Και τον έχει εκπαιδεύσει ο Κύριος. Και ο Κύριος θέλει να μας εκπαιδεύσει, αδελφοί. Γιατί η προσωρινή γυμνασία του σώματος είναι για λίγο ωφέλιμος. Προσωρινά, πόσα χρόνια μπορεί να γυμνάζεται ένας άνθρωπος? 20, 30, 40, είναι περιορισμένο. Αλλά η κατευσέβεια γυμνασία είναι προς πάντα ωφέλιμος και θα σε ωφελήσει και σε αυτή τη γη όσο διαβαίνει σε αυτόν τον δρόμο, αλλά και στον ουρανό θα έχεις πολύ καλά επακόλουθα και θα έχεις και καλύτερο μισθό, γιατί γυμνάστηκες στην ευσέβεια, πράγμα που η Μαριά μου δεν το έχει. Έχει την ηλικία να θεωρεί τον εαυτό της μεγαλύτερη, μπορούσε να είναι η τροφός του, γιατί ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Όταν τον έριξε μέσα στον Νείλο ποταμό με το καλάθι η μητέρα του, η αδελφή του η Μαριάμ παρακολουθούσε την κατάληξη του βρέφους μέσα στο ασπάρτινο καλάθι, αλλημένο με πίσα. Είναι ένα άτομο ο Μωυσής, ο οποίος από γεννησιμιού του λειτουργεί, κινείται διαπίστεως. Επειδή το ίδιο το μωρό δεν μπορεί να κάνει κινήσεις της πίστεως, τις κάνει η μάνα του και ο πατέρας του. Κινήσεις πίστεως για αυτό το παιδί. Διαπίστεως, λέει στους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ερήφθη ο Μωυσής στον ποταμό. Και η Μαριάμ παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον την κατάληξη του αδερφού της. Και η κατάληξη είναι να πέσει στα χέρια της πριγκίπισσας. Και η πριγκίπισσα το μάζεψε το παιδί και βρίσκει την ευκαιρία η Μαριάμ, έξυπνη η Μαριάμ, έξυπνη, θάρρος έχει πολλά προτερήματα, αλλά δεν έχει γυμναστεί στην ευσέβεια και τρέχει στην πριγκίπισσα, θέλεις να σου βρούμε μια γυναίκα από το Ισραήλ να το θυλάσει? Βεβαίως, λέει, υπάρχει, υπάρχει, λέει, δεν της είπε ότι είναι η μάνα του. Πάρτε το, λέει, και όταν απογαλακτιστεί μου το φέρνετε. Και έχει ασφάλεια ο Μωυσής διαπίστεως μέσα στην Αίγυπτο. Ποιος τον προστατεύει? Ο Θεός, αδελφοί. Επιφέρει καταστάσεις και ο Μωυσής είναι ασφαλής για να μεγαλώσει. Και αφού το απογαλάκτησε η μάνα του, το παρέδωσε στην πριγκίπισσα.
και από αυτή την ασφάλεια που ήτανε και έζησε στην αγκαλιά της μάνας του και πήρε και από το γάλα της μάνας του. Και πρέπει, αδελφοί, ο άνθρωπος διαπίστεως να μείνει στη μάνα του, στην εκκλησία δηλαδή. Ο πιστός που θα αναγεννηθεί να πίνει το γάλα το πνευματικό. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το άδωλο γάλα. Είναι άδωλο ο Λόγος του Θεού. Το γάλα, να το επιποθήσετε. Και αν κάποιος δεν το επιποθεί, σημαίνει, αδελφοί, ότι υπάρχει κάποια ασθένεια. Και τα βρέφη, άμα δεν πίνε το γάλα, τους πάνε στον παιδίατρο, Αλληλούια, εμείς έχουμε παιδίατρο τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Λέει, θα βαστάσω τα θυλάζοντα. Θα παίρνει την αγκαλιά του ο Κύριος, Και αν σε πάρει ο Κύριος την αγκαλιά του, θεραπεύτηκες. Ό,τι και να έχεις. Εάν σε αγγίξει ο Χριστός, θεραπεύτηκες. Πόσο μάλλον να σε πάρει την αγκαλιά του, Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος αγαπάει όλο το πίμνιο. Όλο το πίμνιο το αγαπάει. Και τα 100 πρόβατα. Δεν αγαπάει τα 99. Και αν κάποιο βρεθεί εκτός του κοπαδιού, ο Κύριος τρέχει να το βρει. Αλλά και αυτό φωνάζει τον Κύριο, Γι' αυτό το βρίσκει. Εάν αυτό δεν θέλει τον Κύριο, δεν το βρίσκει ο Κύριος. Πρέπει να θέλει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλεις τον Ιησού Χριστό? Θέλεις την αγκαλιά του σήμερα? Ο Κύριος είναι πρόθυμος να σε πάρει στην αγκαλιά του και να φύγουν όλα τα φορτία από πάνω σου. Και κάθε παράβαση να φύγει, να καθαριστεί ο άνθρωπος. Και κάθε ξενοπνεύμα να εξαφανιστεί. Δεν στέκει τώρα παιδιά του Θεού να κουβαλάνε άλλα πνεύματα. Είναι δυνατόν? Στον Πέτρο του λέει, είπαγε πίσω μου Σατανά. Ενώ πριν του λέει, είσαι Πέτρος, να το πούμε από την αρχή, λέει, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι? Και ο Πέτρος απάντησε, γιατί άλλοι λέγανε προφήτης, είσαι ένας των προφητών και τα λοιπά. Εσείς τι με λέτε ότι είμαι? Εσείς είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Χριστός, είπε ο Πέτρος. Μακάριος είσαι Σίμων, Υιέ του Ιωνά. Και εσύ θα είσαι Πέτρος, του λέει, θα είσαι πλέον Σίμων, γιατί ο πατήρ μου το αποκάλυψε αυτό. Όχι σάρκα και αίμα. Η σάρκα και αίμα δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Μόνο ο Πατέρας τα αποκαλύπτει αυτά τα πράγματα. Και αφού του είπε αυτά, του είπε μετά ότι πάει να σταυρωθεί. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, μη γέννητο αυτό είσαι. Μη γέννητο. Να πας εσύ τώρα. Όχι. Έτσι να είμαστε. Και λέει ο Κύριος, είπαγε πίσω μου Σατανά. Γιατί δεν φρόνησα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τώρα, αν τον είπε τον Πέτρο Σατανά, αλλά όχι όλο τον Πέτρο, αλλά κάποιο πνεύμα που εισχώρησε στον Πέτρο και είπε αυτή τη φράση. Αδερφοί, να προσέχουμε, μήπως μιλήσει άλλο πνεύμα από το στόμα μας. Και φέρουμε στενοχώρια και προσπαθούμε να βάλουμε εμπόδιο σε αυτό που κάνει ο Κύριος. Δηλαδή, ο Θεός μπορεί να οδηγεί κάποιον άνθρωπο και εμείς θα θέλουμε να του βάλουμε εμπόδιο. Ο Κύριος όμως θα του πει, είπα και πίσω μου Σατανά, Ο Κύριος, αδερφοί, δεν λειτουργεί με συναισθήματα. Λειτουργεί, η αγάπη είναι πλήρης, αλλά δεν θα ξεφύγει ο Κύριος από τη δικαιοσύνη ποτέ. Δεν θα ξεφύγει ποτέ από το θέλημα του Πατέρα. Δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Επιτιμή μου αυτό το πνεύμα που φρονεί τα των ανθρώπων. Τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Και βρίσκουν ανάπαυση εκεί. Η Μαριάμ αυτό έχει πάθει τώρα, ενώ όλα καλά, αλλά η Μαριάμ έχει υψωθεί. Και αισθάνεται υπέροχη. Και παρασέρνει και τον Άρων. Του λέει, άκου να δεις, εμείς δεν προφητεύουμε. Ο Κύριος μιλάει με το στόμα μας ή δεν μιλάει, τέλος πάντων. Τι, μόνο με τον Μωυσή μιλάει ο Θεός και με εμάς μιλάει. Αλλά εδώ μας λέει η Γραφή, αδερφοί, μία λέξη, ότι ελάλησε η Μαριάμ και ο Αρών εναντίον του Μωυσέως. Και αυτό το εναντίον ήταν το πρόβλημα. Το ότι σχολιάσανε ότι ο Θεός μιλάει με τον Μωυσή και με αυτούς, εντάξει. Ναι, μιλάει με τον Μωυσή, μιλάει και με εσάς. Αλλά το εναντίον τι το θέλετε? Αμέσως δηλαδή υψώνονται αυτοί εναντίον του Μωυσέως. Σαρκικό φρόνημα.
να υψωθεί κάποιος και να νομίσει ότι είναι ανώτερος από κάποιον άλλον, από τους άλλους. Μέσα στην Εκκλησία αυτά τα φρονήματα, αδελφοί, πρέπει να εκλείψουν. Η Γραφή λέει προλαμβάνεται να τιμάται αλλήλους. Να το προλάβεις αυτό, να τιμήσεις τον αδελφό σου. Μην τον μειώσεις, μην τον προσβάλλεις, μην τον λες 60 χρονών άνθρωπο, αδερφάκι, και είσαι 20. Γίνονται και έχω ακούσει κάτι περίεργα πράγματα. Η αδερφούλα, λέει η αδερφούλα. Και ποιος το λέει, μία 20 και η αδερφούλα είναι 80. Δεν λέμε έτσι, αδερφοί. Δεν σου γεμίζει το μάτι δηλαδή, τόσο μικρή τη βλέπεις. Κάποιος είπε μια φορά, όταν βλέπω αδερφούς, λέει, κατώτερους από μένα, οπ, γιατί τους βλέπεις κατώτερους από σένα. Έτσι είδε η Μαριάμ τώρα το Μωυσή. Θέλει τώρα η Μαριάμ, αν είναι δυνατόν, να αναλάβει την πορεία του λαού. Οχ, βαρύ δεν είναι. Και ο Αρών δίπλα της. Εμείς οι δυο είμαστε και οι μεγάλοι, έτσι. Οπότε ας τα πούμε τώρα στο Μωυσή, να τον εβάλουμε λίγο στη θέση του, γιατί το παράκανε τώρα. Και τι να του βρούμε όμως, τι να του βρούμε. Α, το βρήκα. Έχει πάρει γυναίκα Αιθιώπισσα. Το βρήκαμε το ελάττωμα. Το ελάττωμα όμως δεν το έχει ο Μωυσής. Γιατί ο Μωυσής αφού είναι στην έρημο, Μαδιάμ, δεν έχει άλλη λύση. Έτσι δεν είναι. Είναι στην έρημο 40 χρόνια. Και ο Θεός ευλόγησε το γάμο του. Και κάνανε και δύο παιδιά. Και φαίνεται ότι ο Θεός με το γάμο αυτό συμφωνεί, αδελφοί, όταν τον κάλεσε και ξεκίνησε για την Αίγυπτο οικογενειακός και τα παιδιά του ήταν απερίτμητα. Και οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του Μωυσέως, γιατί δεν είχε περιτέμητα παιδιά. Και λαβούσα εις εφόρα κοφτερή πέτρα, έκανε περιτομή στα παιδιά. Και τη γλίτωσε ο Μωυσής. Μα Κύριε, θα τον χρησιμοποιήσεις και για μια περιτομή θα τον θανατώσεις. Κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δικαίαν με στα αποδοσία. Ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Όσο και να αγάπαγε τον Μωυσή και να τον είχε προγραμματίσει για το έργο του, εάν δεν έκανε το θέλημα του Θεού θα τον θανάτωνε. Ήξερε βέβαια ο Θεός ότι ο Μωυσής θα το κάνει το θέλημα του Θεού. Και θα λέει πιάσε πέτρα, κόψε γρήγορα, περιτομή στα παιδιά, πεθαίνω. Πεθαίνεις εσύ και τα παιδιά είναι απερίτμητα. Αδελφοί, πόσο δίκαιος είναι ο Θεός, ε? Και πρέπει να συμφωνήσουμε απόλυτα με το Λόγο του Θεού. Και η Μαριάμ βέβαια σκανδαλίστηκε εκεί, έκανε την περιτομή, την έκανε την περιτομή. Και αυτό σημαίνει ότι έκανε μια καλή συνεργασία με τον άντρα. Παρόλο που αγανάκτησε η γυναίκα και του λέει «Σε άντρας αιμάτων» και σηκώνεται και φεύγει και πάει στον πατέρα της. Βλέπουμε όμως τον Ιωθόρ να πηγαίνει στην έρημο και να τους βρίσκει πάλι ο πατέρας της. Και πήγε στο Μωυσή, είδε το τι γινότανε, που ο Μωυσής είχε αναλάβει τις υποθέσεις όλου του λαού και περνούσαν μπροστά του παρέλαση κάθε μέρα με τα προβλήματά τους. Να τα πούνε στο Μωυσή και του λέει θα αποκάμεις. Θα βάλεις εδώ χιλιάρχους, εκατοντάρχους, δεκάρχους και οι μεγάλες υποθέσεις έρχονται σε σένα. Και άκουσε ο Μωυσής τον Ιωθόρ. Και γιατί τον άκουσε, γιατί ο Θεός του το φανέρωνε μέσα. Άκου τον πεθερό στον Ιωθόρ σε αυτό το θέμα. Είναι σωστό. Και έβαλε βοηθούς εκεί πέρα και αλάφρωσε ο ζυγός του. Ο Ιωθόρ λοιπόν, παρόλο που ήταν Αιθίωπας, συνεργάστηκε στο έργο του Θεού, αδελφοί. Συνεργάστηκε και αυτό το είδε και η Μαριάμ και ο Άρων. Δεν βλέπεις ότι οι άνθρωποι ήρθανε και συμφώνησαν με το έργο του Θεού? Και όποιος δεν είναι εναντίον μας, λέει ο Κύριος, είναι υπέρ μας. Δεν είναι εναντίον σου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μα είναι Αιθιώπισσα. Δεν στέκει αυτή η δικαιολογία ότι είναι Αιθιώπισσα. Δεδομένου ότι αργότερα η βασίλισσα της Αιθιοπίας πήγε στο Σολομώντα και τιμήθηκε από το Σολομώντα και την μνημονεύει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα θα τη δούμε, λέει, στον ουρανό, γιατί η βασίλισσα, λέει, τη Σεβά θα καθίσει και θα κρίνει τη γενιά τα αυτή την πονηρά. Η βασίλισσα αυτή της Αιθιοπίας θα κρίνει, γιατί δέχτηκε τη σοφία του Σολομώντα. Και ειδού πλειότερο του Σολομώντος είναι εδώ,
σήμερα στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί. Εκείνη έκανε τόσο κόπο. Και η γυναίκα του Μωυσή κάνει κόπο για να ακολουθήσει. Κάνει θυσίες. Φεύγει από τη γενέτειρά της. Είναι με τον Μωυσή. Αλλά η κουνιάδα της δεν της κάθεται καλά. Και αυτό μόνο και μόνο γιατί υψώθηκε η καρδιά της και άρχισαν τα σχολιανά με τον Ααρών. Και αφού είπε αυτά, τονίζει η Γραφή εδώ ότι ο άνθρωπος ο Μωυσής ήτανε πράος υπερπάντα στους ανθρώπους επί της γης. Θεός με μια ματιά τα βλέπει όλα στη γη. Πιο πράος από τον Μωυσή δεν υπήρχε. Γι' αυτό όταν του επιτέθηκαν παρέμεινε στην πραότητα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, αδελφοί. Όταν βιώσουμε μια επίθεση, τότε πρέπει να μείνουμε στην πραότητα χωρίς αντιλογία. Πάσχων, λέει, δεν επίλυ. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, αλλά παρέδινε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Στα δύσκολα δηλαδή, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ανθρώπους, τότε παραδίνουμε τον εαυτό μας σε αυτόν που κρίνει δίκαια. Εφόσον εμείς αδικούμεθα. Και ο Μωυσής εδώ αδικείται. Αλλά είναι και της πραότητάς του, δεν αντιμάχεται και δεν δημιουργείται μάχη λογομαχίας. Δεν δημιουργείται τέτοιο πράγμα. Αλλά ο Θεός όμως τα βλέπει και τα ακούει όλα. Μπορεί ο άνθρωπος να κρυφτεί από τον Θεό. Λέει ο Δαβίδ, πού να κρυφτώ λέει από το πρόσωπο σου Κύριε. Όπου και να πάω είσαι εσύ και στο σκοτάδι είσαι εκεί. Και στον άδε να βρεθώ εκεί θα είσαι. Παντού είναι ο Κύριος αδερφοί. Και δεν κρύβεται τίποτα από τα μάτια του Κυρίου. Πώς να κρυφτεί η Μαριάμ και ο Άρων τώρα. Πώς να κρυφτούν. Και το έχουν στην καρδιά τους. Και είπε ο Κύριος παρευθείς προς τον Μωυσή και τον Ααρών και τη Μαριάμ, εξέλθετε εσείς οι τρεις και ελάτε στη σκηνή του μαρτυρίου. Ελάτε τώρα εκεί, θα γίνει τώρα το δικαστήριο να διεκδικηθεί, να εκδικαστεί η υπόθεσή σας. Έχετε υπόθεσεις, έτσι δεν είναι? Ελάτε εδώ και οι τρεις. Και τους παίρνει και τους τρεις. Και στέκονται λέει εκεί στη σκηνή, κοντά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και τους λέει ο Θεός, εάν υπάρχει προφήτης, εγώ στον προφήτη αυτό φανερώνομαι με ενύπνια, με οπτασίες και του φανερώνω τι θα πει. Δεν είναι έτσι όμως με το δούλο μου το Μωυσή. Γιατί? Γιατί με το δούλο μου το Μωυσή μιλάω πρόσωπο προς πρόσωπο. Δηλαδή, αλλιώς μιλάει με τον προφήτη τον Ααρών και με την προφήτησα τη Μαριάμ και αλλιώς μιλάει με τον Μωυσή ο Κύριος. Ο Μωυσής είναι δεχούμενος στο όρο Σινά που σύεται με φωτιά και δεν παθαίνει τίποτα. Οι άλλοι όμως δεν τολμήσανε και πέραν τούτου ο Ααρών που έμεινε στην πεδιάδα γιατί απαγορευόταν και αυτός να πλησιάσει στο όρος έφτιαξε μοσχάρι. Δηλαδή, ξεχνάμε ότι δεν είμαστε τέλειοι ενώπιον του Θεού. Ξεχνάμε τη θέση μας. Ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς τα ελαττώματά μας. Να τα βάλουμε τώρα, να τα βάλει τώρα ο Ααρών με τον Μωυσή. Παρασυρώμενος. Και το πρόσωπο του Κυρίου θα βλέπει, λέει. Γιατί λοιπόν δεν φοβηθήκατε να λαλήσετε εναντίον του θεράποντός μου του Μωυσέως? Βέβαια υπάρχει μια προφητεία του Μωυσή που λέει προφήτη όπως εμένα θα σηκώσει Κύριος ο Θεός σας. Και όποιος δεν ακούσει του προφήτου εκείνου εξάπαντος θα απολεστεί. Και αυτός ο προφήτης που προφήτευε ο Μωυσής ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχει όλες τις διακονίες, Απόστολος, Αρχιερέας, αλλά και προφήτης ο Ιησούς Χριστός, τα πάντα. Και μεσητεύει ο Κύριος, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, υπερ πάντων ανθρώπων. Και μάλιστα για τους πιστούς ιδιαίτερα. Ό,τι προβλήματα έχουμε, τα πάμε στον Ιησού Χριστό.
Όμως αν έχουμε κρεμότητες αρχικές, δεν λύνονται τα προβλήματά μας. Καθυστερούμε από μόνοι μας την κατάσταση. Παραμένουμε σε αδράνεια στην Ασυρώθ και είναι έρημος. Και έχουμε κρεμότητα. Είναι η παρουσία του Θεού. Ναι, και άμα είναι η παρουσία του Θεού, είμαστε εντάξει. Ακούμε το λόγο του Θεού. Και άμα ακούμε το λόγο του Θεού, είμαστε εντάξει. Εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και είδαμε θαύματα πολλά. Και εν το όνομα τί σου κάναμε και θαύματα. Προσευχηθήκαμε και έγινε ένα θαύμα. Αλιστό σας λέω, δεν σας ξέρει, λέει ο Κύριος. Γιατί? Γιατί δεν δεχτήκατε διόρθωση. Δεν μετανοήσατε. Υπάγεται που μη πράττονται στην ανομία και μένουν σε αυτή τη φάση. Στην ανομία, στην Ασυρώθ. Δεν μετανοούν για να προχωρήσουν. Και χρειαζόμαστε το φόβο του Θεού, αδελφοί. Που μας οδηγεί ο λόγος του Θεού στη μετάνοια να μην το αγνοούμε. Μας συμβουλεύει. Αυτούς τώρα ο Κύριος τους μιλάει, τους ελέγχει να δεχόμαστε και τον έλεγχο του Κυρίου. Μαστιγώνει πάντα Υιόν και ελέγχει πάντα Υιό τον οποίον παραδέχεται. Εάν μαστιγώνεσαι, να ξέρεις, σε παραδέχεται ο Κύριος. Ο Κύριος δεν τους έκαψε, τους μίλησε, τους μαστίγωσε να συνέλθουνε. Και πρέπει να συνέλθουμε πολλές φορές από το φρόνημα της καρδιάς. Να μην μας βγάλει η καρδιά έξω από τον Χριστό. Να μην βρεθούμε μακριά από την παρουσία του Θεού και ξεραθούμε σαν ξερά κόκαλα. Και εξήφθη η οργή του Θεού, λέει στο 9 του Κυρίου, κατά αυτόν και ανεχώρησε. Οργίστηκε ο Θεός με αυτούς τους δυο. Δεν τους αγαπάει, τους αγαπάει. Αλλά δεν μπορεί να παραβαίνει στο λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να παραβαίνει στις διαθήκες. Την παλιά διαθήκη εδώ αυτή, την καινή διαθήκη εμείς. Να παραβαίνει στο λόγο του Θεού. Δεν μπορείς. Θα παροργήσεις τον Κύριο. Όταν παραβαίνεις με υπερηφάνεια, ότι είσαι ο πιο σπουδαίος, ότι είσαι ο καλύτερος, οφείλουν να ταπεινώσουν τις καρδιές τους. Και αφού ανεχώρησε ο Κύριος, αδελφοί, γιατί ο Κύριος δεν μπορεί να μείνει στην παράβαση, ένα μικρό πέρασμα, οργή του Θεού, ταραχή στον άνθρωπο, τι έκανα, πω, θύμωσα, πω, ταραχή, είπα αυτά τα λόγια που δεν έπρεπε να πω εναντίον του αδελφού. Πω ταραχή. Ταραχή. Μια φορά τόλμησα να κάνω παρατήρηση σε έναν αδελφό. Και πήγα σπίτι να ξεκουραστώ. Πού να ξεκουραστώ? Παίρνω το αυτοκίνητο, πήγα σπίτι του. Αδελφέ μου, του λέω, συγγνώμη για την παρατήρηση που... Δεν πειράζει, αδελφέ μου, μου λέει. Με αγκάλιασε. Συγγνώμη, αδελφέ μου, δεν πειράζει. Αποκαταστάθηκε πλήρως, και ήρθε η καρδιά μου στη θέση της. Αλλιώς ήμουν στην ταραχή. Μπορείς τώρα με αυτή την ταραχή να ζήσεις και να κάνεις βήμα πνευματικά? Δεν μπορείς. Οφείλεις να πας να τακτοποιηθείς. Αν είναι με τον αδελφό, πρέπει να τα βρεις με τον αδελφό σου. Και τους αφήνει εδώ ο Κύριος σύγξυλους, θα λέγαμε, να τα βρούνε με τον αδελφό τους. Είναι αδέλφια. Και εμείς είμαστε αδέλφια. Πρέπει να έχουμε απόλυτη ειρήνη και αγάπη. Όχι να αποστρεφόμαστε και να εξουθενούμε και θα τα βρούνε. Θα τα βρούνε. Θα τα βρούνε γιατί έχουν καλή διάθεση στην καρδιά τους, αδελφοί. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Απομακρύνθηκε λοιπόν, ανεχώρησε ο Κύριος και όχι μόνο, κοιτάξτε τι άλλο, και η νεφέλη απεμακρύνθη από τη σκηνή. Χάνεις και την παρουσία του Θεού. Εάν έχεις εκκρεμότητες, χάνεις την παρουσία του Θεού. Δεν μένει ο Θεός εκεί μες στην ταραχή σου. Μα τώρα έχω ανάγκη τη βοήθεια, μετανόησε. Ταπεινώσου. Ζήτα χάρη από τον Θεό. Ζήτα από τον αδελφό συγγνώμη αφόσον τον έχεις πειράξει. Εδώ τον έχουν πειράξει το Μωυσή. Και ενώ χάνεται η παρουσία του Θεού, να η Μαριάμ λεπρή σαν χιόνι. Και όταν την είδε ο Αρών, την αδελφή του τη Μαριάμ,
έφρυξε. Αδελφοί, να μην φρύτουμε όπως τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν και φρύτουν. Τα έχουν κάνει μαντάρα στο σύμπαν, ε? Και ό,τι βρούνε μπροστά τους θα ανακατεύουν τα πάντα. Αδελφοί, να διορθώνουμε τις καταστάσεις. Να διορθώνουμε την πορεία μας. Την καρδιά μας θέλει διόρθωση. Παρέδωσα το αυτοκίνητο στον αδελφό τον Ηλία, μου το έκανε διαμάντι, τραβάει εκεί, ενώ κόμπιαζε το αυτοκίνητο, δεν έπαιρνε καλά μπροστά και έβαλε κάποια πραγματάκια. Δεν είχα μικρές λιχνίες για να βλέπω στο κατράν καλά τι γίνεται εκεί πέρα, ψηλαφούσα. Τώρα γίνανε όλα ρολόι, με ένα μικρό σέρβις που έκανε ο αδερφός. Έτσι ο Κύριος θέλει να κάνει σέρβις μες στην καρδιά μας, να διορθώσει, να έχουμε καλό φωτισμό μέσα μας, να μην υπερισχύει η σάρκα. Και είπε ο Αρών στο Μωυσή, πάει τώρα, ενώ πριν τον εξουθενεί, τώρα ζητάει το Μωυσή. Περίεργο, ε. Τον εξουθενεί, αλλά τώρα ταπεινώνεται. Πολύ καλός κάνει και πάει στο Μωυσή, γιατί πρέπει να τα βρει με τον αδελφό του. Πρέπει να τα βρεις με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Τα έχεις χαλάσει με τον Χριστό, είναι δυνατόν να τα έχει καμιά χαλάσει με τον Χριστό? Είναι. Είναι, όταν παραβαίνεις ένα εδάφιο, τα έχεις χαλάσει με τον Ιησού Χριστό. Δεν τα πας καλά. Όταν πετάς κάποια εδάφια και λες αυτά δεν τα χρειάζομαι, τελείωσε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει ανάπαυση. Θα τα βρεις με τον Χριστό, όλο το λόγο. Μην πετάς τίποτα, αλλά ούτε και να προσθέσεις, ε. Το σώμα του Ιησού Χριστού είναι ακέραιο και άγιο. Δεν μπορείς να βάλεις πρόσθετα στο σώμα του Χριστού. Στο λόγο του μέσα δεν μπορείς να βάλεις τίποτα. Λέει στην Αποκάλυψη, τελευταίο κεφάλαιο, όποιος προσθέσει στο λόγο μου, θα του προσθεθούν οι πληγές που είναι γραμμένες. Όποιος αφαιρέσει, θα του αφαιρείται το όνομα από το βιβλίο της ζωής. Τίποτα. Όχι, τίποτα. Θα τα αφήσεις έτσι όπως είναι. Τότε τα έχεις βρει με τον Χριστό. Εάν πιστεύεις το λόγο του Θεού έτσι όπως είναι, τα έχεις βρει με τον Χριστό. Αλλιώς τα έχεις χαλάσει. Και αν κάποιος έχει κάτι αφήσει που δεν το δέχεται, γιατί και εγώ κάποιο εδάφιο, όταν ήμουν νέος στην πίστη, κάποιο εδάφιο δεν με βόλευε. Αλλά δεν το πέταξα όμως. Απλά δεν μπορεί να το καταπιώ. Λέω, άσε στο ράφι αυτό να δούμε. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Μα λέω, αυτό μου κάθε στραβά. Η καρδιά μου να σπάσει, να χωρέσει αυτό το εδάφιο, να διαλυθεί η καρδιά, να ξαναφτιαχτεί. Το καλούπι να αλλάξει της καρδιάς μου. Δεν θα βάλω εγώ στα δικά μου καλούπια το λόγο του Θεού, γιατί πάντα θα περσέψει έτσι. Άμα βάλω στα δικά μου καλούπια το λόγο του Θεού, κάπου θα μείνει κενό και θα προσθέσω. Και αν προσθέσεις, δεν είναι του Κυρίου, είναι άλλο πνεύμα. Γι' αυτό λέει, όποιος προσθέσει θα του προσθεθούν οι πληγές. Αδελφοί, να προσέχουμε, να είμαστε ακριβώς. Έτσι εδώ τώρα λέει, δέομαι, Κύριέ μου, μην επιθέσει την αμαρτία αυτή εφ' ημάς, επειδή επράξαμε ανοήτως και επειδή αμαρτήσαμε. Ανοησία έκανα, Κύριε. Αμάρτησα, Κύριε. Συγχώρεσέ με. Θέλω να περπατήσω σωστά. Και ας μην είναι αυτή σαν έκτρωμα του οποίου είναι φαγωμένο το μισό της σάρκας όταν εξέρχεται από τη μήτρα της μητρός αυτού. Όταν είναι δηλαδή, έχει γίνει αποβολή. Αν γίνει αποβολή στον τέταρτο μήνα, δεν βγαίνει ολόκληρο. Και στον τρίτο και τέταρτο και πέμπτο μήνα δεν βγαίνει ολόκληρο το έμβριο. Βγαίνει σαν φαγωμένο είναι. Λείπουνε κομμάτια. Δεν έχει διαμορφωθεί. Τα χεράκια του είναι μόνο κάτι ιδέες. Δεν είναι ολοκληρωμένο. Να μην είναι έτσι, λέει αυτή τώρα, γιατί η λέπρα που έχει αποκτήσει επάνω σου θα την καταφάει τελείως. Και τι θα μείνει? Λοιπόν, και εδώ ο Μωυσής τι κάνει, αδελφοί? Αυτό που κάνει και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν πάμε και του ζητάμε να μας συγχωρέσει. Όταν αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας και την ανοησία μας. Και ο Κύριος είναι πρόθυμος να συγχωρέσει. Εδώ ο Μωυσής λοιπόν ευώησε προς τον Κύριο λέγον, δέομαι Θεέ, ιάτρευσον αυτήν. Ο Μεσίτης της Παλαιάς Διαθήκης.
και ο Μεσσίας της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, μεσιτεύει προς τον Πατέρα. Πατέρα, υπέρ αυτόν παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου. Μα αγαπάει τον κόσμο, άσε αγαπάει τον κόσμο χοντρικά και γενικά. Για τα παιδιά του αγαπάει ιδιαίτερα ο Χριστός. Περί αυτόν παρακαλώ. Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από του πονηρού. Και κινδυνεύουμε, αδελφοί. Κινδυνεύουμε από την καρδιά την απατηλή. Κινδυνεύουμε από τον πονηρό, κινδυνεύουμε από τον κόσμο, εάν δεν προσέξουμε. Αλλά ο Κύριος έχει προσευχηθεί για μας να μας φυλάξει από του πονηρού. Μα τον Ιούδα δεν τον διαφύλαξε. Αδελφοί, ισχύει η προσευχή του Κυρίου όταν εγώ είμαι σωστός και συνεπής ενώπιον του. Δεν θα με φυλάξει ο Κύριος αν αφήσω το πάθος μες στην καρδιά μου που λέει ο κλέπτον να μην κλέπτει πλέον, αλλά σκοπιάζει. Δεν θα με φυλάξει αν πηγαίνω εγώ να κλέβω για να ζήσω. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό δεν τον φύλαξε τον Ιούδα, γιατί είχε από το λόγο του Θεού αφαιρέσει το εδάφιο που λέει ο κλέπτον να μην κλέπτει. Αυτός έκλεβε. Λοιπόν, προσεύχεται λοιπόν και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, εάν ο πατέρας της την έφτυνε στο πρόσωπο, δεν θα ήταν ντροπιασμένη για 7 μέρες? Ήταν ένα γεγονός εκείνη την εποχή που όταν κάποιος πατέρας έφτυνε την κόρη του, θα έπρεπε να μείνει απομονωμένη κάπου για 7 μέρες. Είχε μεγάλη ντροπή επάνω της να τη φτύσει ο πατέρας της. Και εδώ ο πατέρας ο Ουράνιος την είχε βάλει στην απομόνωση. Και μπορεί κάποιος να μπει στην απομόνωση προς γνώση και συμμόρφωση των πραγμάτων. Να προσέχουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, να μην παραβαίνουμε το λόγο του Κυρίου. Να προσέχουμε, γιατί μας έχει δώσει η Αγία Γραφή όλες τις εξελίξεις των πραγμάτων σε κάθε υπόθεση. Εάν κάποιος, ας πούμε, είναι ζηλωτής υπέρ του Θεού, έχει ευλογία από τον Κύριο. Ο Φινέας πήγε και διαπέρασε με το ακόντιο τους δύο που πόρνευαν, έναν από το Ισραήλ και μία αμονίτισα. Όταν τους διαπέρασε, λέει ο Θεός, είχε ζήλο για μένα και το έκανε αυτό, γι' αυτό και εγώ θα τον ευλογήσω. Ζήλο, αδερφοί, υπέρ του Κυρίου να είναι οι κινήσεις μας. Όχι εναντίον του λόγου του Κυρίου. Βλέπουμε το Βαλάμ πάει εναντίον στο λόγο του Θεού και παίρνει κατάρα. Άρα λοιπόν έχουμε να επιλέξουμε. Είναι μπροστά μας η ζωή και ο θάνατος. Είναι μπροστά μας η ευλογία και η κατάρα. Διαλέξτε την ευλογία, λέει ο Θεός, για να ζήσετε. Γιατί δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέφει και να ζήσει. Και έτσι έμεινε 7 μέρες, απεχωρίστη η Μαριάμ και μετά τα αυτά επέστρεψε η Μαριάμ θεραπευμένη την 7η μέρα. Και μετά βλέπουμε το εξής, μετά τα αυτά εσηκώθη ο λαός από Ασυρώθ και στρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Φαράν. Δηλαδή τώρα έχουμε πορεία, προχωράμε, προχωράμε στην επόμενη φάση, στην έρημο Φαράν γίνονται άλλα χειρότερα βέβαια, γιατί πάνε οι κατάσκοποι και έχουν μια πλήρη αποτυχία. Να προσέχουμε, γιατί αυτοί χάσανε την πίστη και δεν ήταν ενωμένος ο λόγος του Θεού με την καρδιά τους μέσα, με την πίστη. Δεν είχαν την πίστη που έπρεπε να έχουν. Και αντί να πούνε θετικά στο λαό ότι μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε, φέρανε πλήρη απογοήτευση και καταστροφή. Φανταστείτε να έρθει ένας και να λέει μην προχωράτε, δεν θα τα καταφέρετε, τι παλεύετε, χαμένος κόπος είναι. Όχι αδερφοί, τέτοια πράγματα λέγανε οι 10 και ήρθε η οργή του Θεού πάλι. Τώρα και εμείς προχωράμε αδελφοί στο επόμενο βήμα. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, θα απαντήσει τα αιτήματά μας και λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, Β' Κορινθίους, λέει θα εκδικάσουμε κάθε υπόθεσή σας, όπως εκδικάστηκε εδώ της Μαριάμ, θα εκδικάσουμε όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Βλέπετε. Δια της υπακοής σας λοιπόν αποκτήσατε τα ψυχά σας πάνω απ' όλα, αλλά και αν έχετε αιτήματα, διορθώστε το δρόμο σας, λέει ο Κύριος, για να μπορέσω να φανώ ανάμεσά σας προς ευλογία. Ο Κύριος να μας ευλογεί.